Η Βοεδίνη έχει εξαγγείλει σήμερα 24-ωρη πανηγειονομική απεργία για όλη την Ελλάδα. Έχει δώσει συγκέντρωση 12 η ώρα στην πλατεία Μαβίλη με κατάληξη στο Υπουργείο Υγείας. Έχουμε βγάλει και εμείς μια ανακοίνωση και όποιο μέλος μας μπορεί να παρευρεθεί στην κεντρική συγκέντρωση της Βοεδίνη μπορεί να πάει. Από εκεί και πέρα τα αιτήματα της απεργίας και ο λόγος που γίνεται αυτή η 24-ωρη είναι ότι βλέπουμε ότι πριν τελειώσουν τα μέτρα, πριν εφαρμοστούν τα μέτρα του τρίτου μνημονίου, η κυβέρνηση συζητάει νέα μέτρα στο αφορολόγητο, που σημαίνει περίπου ένα μισθό κάτω, στο ασφαλιστικό, που θα σημάνει μείωση της σύνταξης περαιτέρω. Βλέπουμε ότι προσπαθεί και κάνει αναδιάρθρωση στους οργανισμούς των νοσοκομείων, που αυτό, από ό,τι λένε οι πιο ειδικοί, ας πούμε, από την Αθήνα κάτω, σε πολλά νοσοκομεία, δεν ξέρουμε κατά πόσο εμάς θα μας επηρεάσει, αλλά κρατάμε επιφύλαξη, θα επιφέρει συγχωνεύσεις κλινικών. Έτσι. Από εκεί και πέρα, βλέπουμε και το νομοσχέδιο, το προσχέδιο για την ψυχική υγεία και για τα πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το οποίο πάνε να δώσουν την ψυχική υγεία στους ιδιώτες, ένα κομμάτι της ψυχικής υγείας, το μεγαλύτερο θα περάσει στους ιδιώτες. Η πρωτοβάθμια, γνωρίζετε ότι εδώ και 3 χρόνια στο νησί μας κατά 70 με 80% αποκλειστικά γίνεται από το νοσοκομείο. Έτσι, δεν υπάρχει αγροτικά ιατρία επανδρομένα όπως πρέπει να είναι με βάση τις ανάγκες τις σημερινές. Το κέντρο υγείας του Σπυριού είναι απλά για να συνταγογραφεί και για να δίνει κάποιες πρώτες βοήθειες. Δεν είναι εξοπλισμένο, ενώ θα έπρεπε να μπορεί να απορροφάει ένα μεγάλο ποσοστό των περιστατικών που έρχονται από τα νοτιόχωρα. Το ίδιο ισχύει και για την Βόρεια Χίο. Το ΕΚΑΒ, αν και δεν είναι στο σωματείο μας, αλλά στην Βοεδίνη είναι, με την λήξη της συνεργασίας που είχαν του Κελπνό τα 9 άτομα, έχει αρχίσει και το καλοκαίρι θα φανεί πιο έντονα το πρόβλημα των ασθενοφόρων. Από εκεί πέρα βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάει να αλλάξει τους εργολάβους, δηλαδή θέλει να βγάλει τους εργολάβους τώρα και να προσλάβει ανθρώπους 12 μήνα, όχι μόνιμους που είναι τα πάγια έτη, τα αιτήματα τα δικά μας. Έτσι, πρέπει ο κόσμος να έχει σταθερή δουλειά με σταθερό μισθό για να μπορεί να προγραμματίσει τη ζωή του. Από εκεί πέρα, ένα άλλο θέμα σημαντικό δικό μας εδώ είναι το κτηριακό της παθολογικής, που θα τα πει και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού αργότερα. Την τελευταία βροχή είχαμε 2-3 δωμάτια που στάζανε νερό. Από εκεί πέρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό, έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Έπρεπε να είχε τελειώσει, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, με την παραλαβή του νέου κτηρίου στην ουσία. Ναι, είχε ενταχθεί και θα έπρεπε να τελειώσει και αυτό και η ανακατασκευή της κυβερνικής. Λοιπόν, αυτό όμως, παιδιά, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, οι συνθήκες που βιώνουν οι ασθενείς και οι νοσηλευτές είναι απαράδεκτες. Ούτε καν τριτοκοσμικές. Χειρότερες από τριτοκοσμικές οι συνθήκες και το χειμώνα και το καλοκαίρι με τη ζέστη. Εντάξει, να μιλήσει λίγο και εγώ. Εντάξει, καταρχήν το θέμα της παθολογικής είναι κάτι το οποίο το έχει βιώσει όλος ο χιωτικός λαός. Ο καθένας, κάποιο άνθρωπο, είτε δικό του, είτε συνοδό του, είτε ο ίδιος έχει νοσηλευτεί, καταλαβαίνει αυτές τις συνθήκες που ανάφερε ο πρόεδρος. Είναι πραγματικά, όταν τριγύρω έχουν φύγει, ας πούμε, για κάτι, για να παρακάμψουμε δύο στροφές στον δρόμο και κάνουμε μία ευθεία και έχουν φύγει πόσα εκατομμύρια σε τέτοια πράγματα ένα τυχείο. Έχουμε, τι να πω, ένα κτίριο το οποίο δεν ξέρω και τι ασφάλεια μπορεί να προσφέρει σε περίπτωση όμοιου γέννητο, σεισμό ή οτιδήποτε τέτοιο. Πόσο μάλλον για τις συνθήκες μέσα, να πούμε για τις τουαλέτες, από συνθήκες υγιεινής, για τα δωμάτια μέσα το καλοκαίρι χωρίς air condition, το χειμώνα χωρίς θέρμανση, τουλάχιστον 24 ώρες, κάποιες ώρες και αυτό αποσπασματικά, με διπλές κουβέρτες, ο οποίος μπορεί από το σπίτι του φέρνει σόμπες. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα λέμε εμείς, ισχύουν, είναι γνώστες οι διοικήσεις που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά καμία από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα λένε ότι ίσως πάλι να εντάξουν σε κάποιο ΕΣΠΑ ένα μικρό κομμάτι. Προσπαθούν με κάποια ιδρύματα, ευαγή ιδρύματα τύπου Νιάρχο, Τσακός κτλ. Να δουν πώς μπορούν να πάρουν αυτά τα οποία όμως είναι μελέτες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν τουλάχιστον με πρόγραμμα. Και πάλι καλά. Γιατί αν περιμένουμε από το κράτος να λειτουργήσει με πρόγραμμα, θα μείνει ακόμα για άλλα 100 χρόνια, έτσι.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή κάποιος να το δει λίγο πιο σοβαρά αυτό το θέμα και πραγματικά, είναι για τον κόσμο. Δεν είναι το προσωπικό άστρο, τόσο άλλο να σας το πω ότι έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά ο καθένας από εσάς δεν έχει συνηθίσει να αρρωσταίνει και να πηγαίνει σε τέτοιες συνθήκες που είναι πραγματικά τερατοκοσμικές. Για την απεργία σήμερα, η πανεγειονομική απεργία έχει και πιο πολύ το ρόλο. Είδαμε ότι ήρθαν το τελευταίο διάστημα αρκετός κόσμος στο νοσοκομείο. Ήρθαν κοντά 25-30 άτομα. Το νοσηλευτικό ήταν γύρω στα 13 άτομα. Ενδυναμώθηκαν τα τμήματα, αλλά δεν είναι μόνιμοι. Αυτή είναι για ένα χρόνο. Δηλαδή, σίγουρα μας βοηθάνε τα παιδιά, σίγουρα είναι τέλος πάντων έτσι όπως πρέπει να έρθουν τόσα άτομα, αλλά θα έπρεπε να είναι μόνιμοι. Του χρόνου δηλαδή πάλι θα παρακαλάμε αυτά τα άτομα να μην φύγουν και αν γίνεται κάτι να ξαναμείνουν, ό,τι κάναμε πριν 3 μήνες που φύγανε του Κελπνό. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί αυτό το σενάριο. Μόνιμοι έρχονται μονάχα 3 νοσηλευτές, νομίζω και ένας παρασκευαστής. Ναι, ναι, δηλαδή είναι πολύ λίγα τα άτομα των μόνιμων που πραγματικά έρχονται για να στηρίξουν τις υπηρεσίες. Ένα άλλο θέμα που έχουμε τώρα τελευταία, σαν δεν ξέρω να το πω φαινόμενο, είναι ότι πολλές φορές γίνεται βέβαια και από τον θυμό του κόσμου σε εισαγωγικά, όταν δεν μπορεί να έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες παροχής υγείας. Έρχονται κάποιοι, δημιουργούν προβλήματα, προσπαθούν να, τέλος πάντων, να τεθούν λίγο απειλητικά απέναντι στους νοσηλεύτριες. Έχουμε φαινόμενα μέχρι απειλών ότι όταν θα τελειώσουμε, ξέρω εγώ, αυτό θα σε δούμε έξω στη χώρα. Είναι ταυτόχρονα και από πολίτες της Χίου, συμπολίτες μας, και από πρόσφυγες μετανάστες. Είναι φαινόμενα τα οποία σίγουρα δεν μας τιμάν σαν λαό και σίγουρα σε αυτά τα πράγματα έχουμε μιλήσει με τη διοίκηση, έχουν πάρθει κάποια μέτρα. Δεν μπορεί ο καθένας σε ένα χώρο ο οποίος εμείς εδώ είμαστε για να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, να κάνουμε καλά τον κόσμο, επειδή κάποιος ανεγκέφαλος πάει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, εκείνη την ώρα ο νοσηλευτής ή ο γιατρός που είναι πάνω από τον ασθενή που θα έπρεπε να τον σώσει, να κάθεται να τσακώνεται ή να μαλώνει ή να απειλείται από τον οποιονδήποτε έρχεται εδώ ανεγκέφαλο. Λοιπόν, τα βάζουν μαζί μας, τα βάζουν με τους γιατρούς, τα βάζουν γενικότερα με την παροχή υπηρεσιών υγείας. Πραγματικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πραγματικά πολλές φορές γονατίζουμε για να τα καταφέρνουμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και τέτοια συμβάντα. Έχει γίνει κάποια στενώση της διοίκησης με την αστυνομία, να γίνεται αυτό που πραγματικά γίνεται όταν διακεκριμένη υπηρεσία ενοχλείται ή παρεμποδίζεται. Και θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Είχαμε ένα άλλο θέμα στη σημερινή απεργία, ότι ενώ το προσωπικό έχει ένα ποσοστό 50% περίπου συμμετοχή στην απεργία, ιδιαίτερα το νοσηλευτικό, κάποιοι γιατροί να μην κατανοούν τόσο την απεργία του προσωπικού. Ίσως αν ήταν δική τους απεργία να συμπεριφερόντουσαν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να καταγγείλουμε κάποιους συγκεκριμένους οι οποίοι το έχουν ξανακάνει και από ό,τι φαίνεται δεν τους ενοχλεί. Το προσωπικό το οποίο σήμερα είναι προσωπικό ασφαλείας για τα επίγοντα περιστατικά και για αυτά τα οποία αν θα χρειαστεί να είναι πάνω σε καταστάσεις χειρουργείου οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν μπει και την προηγούμενη εβδομάδα και πριν 2 εβδομάδες και χθες και τη Δευτέρα και αύριο. Να είναι, έτσι, και να προσπαθούν με κάποιες τέλος πάντων δικαιολογίες της τελευταίας ώρας. Πολυργίες στην ουσία. Λοιπόν, εμείς αυτό το καταγγέλουμε. Είμαστε μαζί με το προσωπικό το οποίο αυτή τη στιγμή δεν απεργεί και είναι στο χώρο του χειρουργείου σαν προσωπικό ασφαλείας. Και είναι τυχερή στο ότι δεν έτυχε κάποιο περιστατικό το οποίο θα χρειαζόταν νοσηλεύτρια να είναι σε 2 περιστατικά. Μία νοσηλεύτρια μέσα στο χειρουργείο. Την επικίνδυνοτητα δηλαδή αυτής της κατάστασης να αναλαμβάνουν οι γιατροί οι οποίοι κάνανε πρέπει αυτό το άτομο. Ας τα δει ο ιατρικός σύλλογος, η διευθύντρια ιατρικής υπηρεσίας και να τους βάλει σε τάξη.